Όπως είπαμε και στην πρωτολογία ή στην πρώτη συνεδρίαση, η ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας, ο ΟΔΠΗ, θα αποτελέσει ένα μηχανισμό επιτάχυνσης των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων στην υγεία, στην κατεύθυνση απορρόφησης, προώθησης των δεκάδων νόμων της σημερινής αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων που στο σύνολό τους υπηρετούν την παραπέρα ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της λειτουργίας των δημόσιων δομών υγείας. Και πρόκειται για ένα μέτρο κλιμάκωσης της επίθεσης σε βάρος της υγείας του λαού με την κυβέρνηση να αξιοποιεί και να βαθαίνει παραπέρα το αντιλαϊκό έργο της προηγούμενης κυβέρνησης όπως και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που προετοίμασαν το έδαφος. Στόχος η εναρμόνιση των δημόσιων μονάδων υγείας με τους νόμους της αγοράς, η εμβάθυνση της εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών τους και η απαλλαγή χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερο του κόστους χρηματοδότησης για το κεφάλαιο και το κράτος που, υπηρετεί. Είναι η φυσική συνέπεια της πολιτικής φιλελεύθερων, νεοφιλελεύθερων, σοσιαλδημοκρατών, αριστερών, κυβερνήσεων και πάει λέγοντας, αφού από κοινού υποστηρίζουν τη μείωση των κρατικών δαπανών στην υγεία, την πώληση των εργασιών των δημόσιων νοσοκομείων στους ασθενείς και στα ασφαλιστικά ταμεία, προκειμένου να έχουν έσοδα για να λειτουργήσουν. Γιατί πίσω από τις όποιες αντιπαραθέσεις, κάλπικες αντιπαραθέσεις, βρίσκονται η σταθερή υλοποίηση των στρατηγικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία, οι ίδιοι άξονες δηλαδή που υπηρετούν συνδυαστικά τις κεντρικές επιλογές του κεφαλαίου για τις οποίες όλα τα κόμματα συμφωνούν. Και ακριβώς την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής και στην υγεία προώθησαν σταδιακά με τις πολιτικές τους όλες οι κυβερνήσεις, όπως και η σημερινή, όπου στην πρώτη γραμμή αυτής της πολιτικής βρίσκεται η εξασφάλιση της περιβόητης βιωσιμότητας των δημόσιων μονάδων υγείας, με κριτήριο τα έσοδα που θα εξασφαλίσουν από την πώληση των εργασιών τους, ενισχύοντας παράλληλα την επιχειρηματική λειτουργία τους. Την ίδια κατεύθυνση αντίστοιχα υπηρετούν και τα λεγόμενα DRGs, με τα οποία γίνεται ένα άλμα στη βαθύτερη προσαρμογή των νοσοκομείων στους νόμους της αγοράς και μιλάμε για πλήρη επικράτηση της λογικής του κόστους και στη λογική της κοστολόγησης το ότι κινείται. Και ακριβώς αυτή η πολιτική επίτευξης του ενιαίου κόστους συνδέεται με την πολιτική απόσυρσης του κράτους από τη χρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων, υπηρετώντας την πλήρη εναρμόνισή τους με τους κανόνες της επιχειρηματικότητας και της συμπεριβηματοποίησης των υπηρεσιών τους, ώστε, όπως αναφέρεται εξάλλου, όχι στο νομοσχέδιο, αλλά στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους οποίους και η χώρα μας έχει αποδεχθεί, ώστε από το 2020 και μετά, σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενα. Το δεύτερο αποτελεί και θα αποτελεί το βασικό κριτήριο απόδοσης του υγειονομικού προσωπικού, ακόμα και για τη διατήρηση της δουλειάς των εργαζόμενων. Και φυσικά συνδέεται με τα λεγόμενα αιματηρά εξιτήρια, εξάλλου εφαρμόζονται αυτό το σύστημα και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι ασθενείς δηλαδή παίρνουν εξιτήρια πριν την ώρα τους προκειμένου να διατηρηθεί το προβλεπόμενο κόστος. Και μιλάμε για κριτήρια που σε πολλές περιπτώσεις θα επιδρούν αρνητικά αφενός στην υγεία των ασθενών, αφετέρου το οικονομικό στοιχείο θα υπερτερεί το επιστημονικό. Αντίστοιχα, τον ίδιο στόχο της παραπέρα εμπορευματοποίησης υπηρετούν και τα λεγόμενα ιατρικά πρωτόκολλα ή η επιτάχυνση των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον χώρο της υγείας. Όλα λοιπόν τα ανωτέρω και άλλα αποτελούν κριτήρια που συνεπάγονται τραγικές επιπτώσεις τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους υγειονομικούς. Έτσι, στο νομοσχέδιο ορίζονται οι φορείς που θα ελέγχονται από τον ΟΔΠΗ, την ανώνυμη εταιρεία ΟΔΠΗ, μονάδες υγείας πρόνοιες που ανήκουν στην ευθύνη του Υπουργείου Υγείας. Δηλαδή, γίνεται λόγος για όλες εκείνες ακριβώς τις δομές που έχουν ανάγκη από αύξηση της χρηματοδότησης, κατάργηση της ιδιωτικο-οικονομικής λειτουργίας τους, στελέχους με όλο το απαραίτητο προσωπικό πλήρους και μόνιμης απασχόλησης. Γιατί μόνο αν υλοποιηθούν αυτοί οι όροι μπορούμε να μιλάμε για αξιολόγηση των μονάδων με κριτήριο το κατά πόσο καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού, που για εμάς είναι και το μόνο κριτήριο. Έτσι λοιπόν, όσο και αν επιχειρείτε να εξοραϊστεί ο σκοπός του νομοσχεδίου με ευχολόγια και γενικές διακήρυξεις περί βελτίωσης των υπηρεσιών, ενίσχυσης της ασφάλειας των ασθενών, τα περί καθολικής κάλυψης ή μέσω των αρμοδιοτήτων του ΟΔΠΗ
που συγκροτούν και το ρόλο του ως εργαλείο προώθησης των αντιλαϊκών κατευθύνσεων στην υγεία και άλλα, δεν μπορεί να αποκριθεί η πραγματική του στόχευση, που είναι η ευάθυνση, το βάδισμα της εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών και η βελτίωση της αποδοτικότητάς τους των δημόσιων μονάδων υγείας με όρους αγοράς. Δηλαδή, με βάση την αρχή, κόστος-όφελος, που πάντα σε αυτή βεβαίως τη ζυγαριά, ρηγμένη είναι η υγεία του λαού. Έτσι, στο νομοσχέδιο ορίζονται, για παράδειγμα, τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολόγησης που περιλαμβάνουν την ασφάλεια, την αποδοτικότητα, την ανταποκρισιμότητα, την προσβασιμότητα, τη χρηστή διοίκηση, διαχείριση πόρων και άλλα πολλά, που θα εξειδικευτούν βέβαια στη συνέχεια από τον οργανισμό μέσω της σύνταξης, εγχειριδίου κτλ. Όμως, για παράδειγμα, ενώ γίνεται αναφορά στην ασφάλεια των ασθενών, πουθενά δεν υπάρχει αναφορά στην πρόσληψη όλου του αναγκαίου προσωπικού στις μονάδες υγείας, στον εξυγχρονισμό του εξοπλισμού τους, στην προμήθεια του απαραίτητου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και άλλα, που αποτελούν και τις κύριες αιτίες όχι μόνο ταλαιπωρίας των ασθενών και των υγειονομικών, αλλά και τις αιτίες που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία αμφότερων ασθενών και υγειονομικών. Δηλαδή, για παράδειγμα, τον ΟΔΙΠΗ ή τη δημιουργία αυτής της ανώνυμης εταιρείας, τον ΟΔΙΠΗ, περιμένουμε ή περιμένατε ή θέλετε να φτιάξετε για να καταγραφούν τα προβλήματα των μονάδων υγείας των νοσοκομείων εν προκειμένου? Δεν είναι γνωστά? Γνωστά τη ΠΑΣ είναι. Εδώ, μόνο και μόνο στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, έχουν κατατεθεί αυτό το χρόνο της διακυβέρνησης παρούσης της κυβέρνησης. Λοιπόν, έχουν κατατεθεί εκατοντάδες ερωτήσεις, επίκαιρες, άλλες ερωτήσεις, αναφορές για τα ζητήματα υποστελέχωσης, ελλείψεων υποδομών και πάει λέγοντας. Βεβαίως, ζητήματα που τα ξέρει όλος ο λαός. Λοιπόν, άρα δεν μπορεί να περιμένουμε από τον ΟΔΙΠΗ να καταγράφει τις ανάγκες. Άλλη είναι η στόχευση με βάση την καταγραφή των αναγκών. Αντίστοιχα, όπως αναφέρεται εξάλλου στο νομοσχέδιο, η αποδοτικότητα, αντίστοιχα η ανταποκρισιμότητα των δημόσιων δομών υγείας, που αναφέρονται δηλαδή ως δείκτες αξιολόγησης, και δείτε, ακούγονται και ωραία στα αυτιά του λαού, ανταποκρισιμότητα, αποδοτικότητα, κατά τη γνώμη μας, και το λέμε ξεκάθαρα, είναι βαθιά ποτισμένες με την έννοια της εμπορευματοποίησης του συστήματος υγείας και της λειτουργίας του ως επιχείρησης. Εξάλλου, έτσι λειτουργεί. Και εδώ είναι χαρακτηριστικό το πρόσφατο παράδειγμα από την εκδήλωση της πανδημίας, που τον χρόνο που κέρδισε η κυβέρνηση για να κάνει πιο αποδοτικό το σύστημα υγείας, έτσι δεν λέγατε? Θα κάνουμε πιο αποδοτικό, με τα μέτρα που πήραμε περιορισμού του κόσμου, θα κάνουμε πιο αποδοτικό το σύστημα υγείας. Τι έκανε η κυβέρνηση? Τον αξινοποίησε για να κάνει λίγες προσλήψεις ελαστικά εργαζόμενων που δεν θα τις κοστίζουν πολύ, και κατάφερε όλο το σύστημα υγείας, νοσοκομεία, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας κλπ. Να ανταποκρίνονται μόνο για την νόσο, τον COVID-19. Αυτή είναι λοιπόν η αστική αντίληψη περί ανταποκρισιμότητας και ασθενοκεντρικής προσέγγισης, που αφήνει όμως εκτεθειμένους, και το είδαμε αυτό πάρα πολύ την περίοδο έντονα, πάρα πολύ έντονα την περίοδο του κορονοϊού και της καραντίνας, και μάλιστα το έχουμε αναδείξει με μια σειρά παρεμβάσεις και εντός κοινοβουλίου αν θέλετε ως κόμμα. Εκτεθειμένος λοιπόν και σε καθεστώς πλήρους ατομικής ευθύνης, άφησε και θα αφήνει εκατοντάδες χιλιάδες χρόνιους ασθενείς, αποκλεισμένους από κάθε σχεδόν περίθαλψη. Βέβαια, κατά τα άλλα, η κυβέρνηση την ίδια ώρα που ισχυρίζεται ότι έχει θωρακίσει το σύστημα με προσωπικό, και μάλιστα περισσότερο από αυτό που είχε εξαγγείλει, επιχειρεί να καλύψει τις τεράστιες τρύπες των δημόσιων μονάδων υγείας, ανοίγοντας άλλες. Συνεχίζοντας κανονικά, απαρέγκλητα, την εφαρμογή της πολιτικής της κινητικότητας, αναφέρεται σχετικό άρθρο στο νομοσχέδιο, χωρίς να προσλαμβάνει το προσωπικό που απαιτείται, συνεχίζοντας έτσι σταθερά στην υλοποίηση αυτής ακριβώς της πολιτικής, της αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζονταν και πριν από την πανδημία, αλλά και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Το μέτρο δε, που έχει μάλιστα σκοπό, όπως λέει, σκοπός του είναι η προώθηση του θετικού ανταγωνισμού μεταξύ των νοσοκομείων, μέσω της ενίσχυσης δηλαδή με πρόσθετα κίνητρα μονάδων, κλινικών τμήματων και πάει λέγοντας, που παρουσιάζουν υψηλές αποδόσεις, με βάση τα κριτήρια δηλαδή και τους δείκτες της αξιολόγησης, αποτελεί ξεκάθαρα εικόνα από το μέλλον.
για το τι δηλαδή περιμένει όχι μόνο τους ασθενείς αλλά και τους υγειονομικούς, τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, στις δημόσιες, αν θέλετε, μονάδες υγείας. Δηλαδή, πρόκειται για ενίσχυση και διαφοροποίηση μονάδων, τμήματων, κλινικών από περιοχή σε περιοχή, μαζί με την άναρχη βέβαια ανάπτυξη των δημόσιων μονάδων υγείας. Γιατί στην ουσία η πρόβλεψη ότι όσα νοσοκομεία αξιολογούνται ως εξαιρετικά, αναφοράς αναφέρεται, θα επιβραβεύονται με ενίσχυση του προϋπολογισμού ή του ανθρώπινου δυναμικού ενός τμήματος, αντικειμενικά θα οδηγήσει στη διαβάθμιση των νοσοκομείων σε μια άτυπη λίστα καλών και κακών, όπου τα εξαιρετικά, τα αναφοράς, θα είναι εκείνα που προσαρμόζονται στις ανάγκες της αγοράς και διαπλέκονται όμως αποτελεσματικά με τις μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η δημοσιοποίηση δε των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης πρακτικά σημαίνει ότι η αγορά θα αποκτά πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες για τις επιδόσεις τους και με βάση αυτές θα επιλέγει και τις μελλοντικές συμπράξεις, συνεργασίες, με το αζημίωτο βέβαια και με επαιόδυνες όμως συνέπειες για εργαζόμενους και ασθενείς. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι στόχος της αξιολόγησης μέσω της δημιουργίας της ανώνυμης εταιρείας δεν είναι η αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων στο δημόσιο σύστημα υγείας, ώστε αυτό να παρέχει αναβαθμισμένες και δωρεάν υπηρεσίες σε όλους τους ασθενείς, να εξασφαλίζει αξιοπρεπείς σχέσεις πλήρους εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Αντίθετα, με τη θέσπιση κριτηρίων και με υπέρτατο κριτήριο το κόστος όφελος, όχι μόνο δεν θα υπάρξει βελτίωση της σημερινής άθλιας κατάστασης, αλλά η αξιολόγηση θα έχει νέες σοβαρές συνέπειες για την υγεία και την τσέπη των ασθενών, ενώ συγχρόνως θα επιφέρει νέο πλήγμα στις συνθήκες δουλειάς των εργαζομένων. Και φυσικά επιβεβαιώνεται και με αυτό το νομοσχέδιο πως ενώ σήμερα σημειώνεται αλματώδης ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας με μεγάλο αριθμό εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού και τεχνικού κτλ. Που θα μπορούσε να υπηρετεί σχεδιασμένα την προάσπιση της υγείας του λαού και με κριτήριο την ικανοποίηση αυτών των αναγκών, των λαϊκών αναγκών και στην υγεία, την πρόνοια, στο φάρμακο κατ' επέκταση. Αυτές λοιπόν οι δυνατότητες συνθλίβονται στις μιλόπιτρες της οικονομίας, της καπιταλιστικής οικονομίας, όπου η λαϊκή υγεία δεν αποτελεί μόνο κόστος που πρέπει να περιορίζεται συνεχώς, αλλά και πεδίο επενδύσεων του κεφαλαίου για την εκμετάλλευση των λαϊκών αναγκών με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας τους. Να λοιπόν γιατί, κλείνω κύριε Πρόεδρε, η οργάνωση της λαϊκής πάλης ενάντια στην εμπορευματοποίηση της υγείας, ο αγώνας για αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, για προσλήψεις προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, η ανάπτυξη και ο εξοπλισμός των δημόσιων μονάδων υγείας με βάση τις λαϊκές ανάγκες συνδέεται αντικειμενικά με την πάλη για βαθύτερες αλλαγές στην κοινωνία και την οικονομία, με την προοπτική του άλλου δρόμου ανάπτυξης, που θα εξασφαλίζει ένα σύγχρονο, αποκλειστικά, κρατικό και δωρεάν σύστημα υγείας με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης. Εξάλλου και ο εκπρόσωπος των νοσοκομειακών γιατρών της Ομοσπονδίας της ΟΕΝΓΕ σήμερα ήταν πολύ ξεκάθαρος για το πώς βλέπουν οι νοσοκομειακοί γιατροί το νομοσχέδιο το οποίο συζητούμε. Κλείνω με τούτο σαν ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα από τον Υπουργό να μας πει κάποια στιγμή, όποτε μπορέσει, σε αυτήν σήμερα εδώ την Επιτροπή, αν προτίθεται να φέρει τροπολογίες, υπουργικές τροπολογίες, γιατί το νομοσχέδιο θα συζητηθεί βέβαια την Πέμπτη. Είναι δύο μέρες ακόμα στην ουσία. Λοιπόν, εάν θα φέρει υπουργικές τροπολογίες και πόσες, διότι γνωρίζετε πολύ καλά, όλοι γνωρίζετε, πριν από λίγο διάστημα, μία, δύο, τρεις μέρες, ανακοινώθηκε ένα μπαράζ νομοθετημάτων, υπουργικών μάλλον τροπολογιών, τα οποία αυτή τη βδομάδα θα έρθουν στα νομοσχέδια που θα συζητηθούν στην Ολομέλεια. Περιμένουμε λοιπόν από τον Υπουργό να μας απαντήσει αν θα φέρει ή όχι υπουργικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.